όπως είπες και εσύ, είναι όντως μεγάλη πρόκληση γιατί το επίπεδο της αντίπαλης ομάδας είναι αρκετά ψηλό και καταφέραμε ευτυχώς να το μεταφέρουμε και να πάρουμε μια νίκη και να δώσουμε την πρόκληση στην ομάδα. Τι σημαίνει αυτή η πρόκληση για την ομάδα? Όπως είχα ξαναπεί, δεν γίνεται η ομάδα να μην έχει συμμετοχή στην Ευρώπη. Κατά μια νόμη για μένα και για τους συμπαίκτες μου εννοείται. Το καταφέραμε και είναι νομίζω απίστευτο σημαντικό για όλους. Σας όδησε φτερά ο κόσμος απόψε και αυτό το γήπεδο και αυτή η παρουσία και όλο αυτό που έχει δημιουργηθεί αυτή τη βραδιά εδώ στο Λιβερπουλ. Εννοείται ήταν το πιο σημαντικό για μας. Θα καταφέρουμε να βάλουμε τον κόσμο στο παιχνίδι γιατί με το που έμπαινε μέσα στο γήπεδο, ο κόσμος εννοώ μεταφορικά, θα καταλάβουν γιατί μπορεί να που έχει αυτή τη δυναμία. Φοβήθηκε κάποια στιγμή όταν η Λάντ προ το τέλο πήγε μπροστά και δημιούργησε κάποιε επιθυμίε φάσει? Έχω εμπιστοσύνη στην ομάδα μου, εννοείται ότι δεν υπάρχει φόβο, απλώ μια ανησυχία και ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τον κάθε κίνδυνο. Πάντω είδαμε ένα δεύτερο ημίχρονο καταπληκτικό από τον Παναθηναϊκό. Πολύ καλύτερο από το πρώτο που ο Παναθηναϊκό είχε, γιατί είχε την δεύτερη. Ναι, είχαμε κάποιε δυσκολίε στο πρώτο ημίχρονο. Καταφέραμε να αλλάξουμε την εικόνα στο δεύτερο και ήταν. Πολλοί θεωρούσαν φαβορή αυτήν την ομάδα μέχρι να φτάσει και στο τέλος της διαδρομής. Αυτό σημαίνει κάτι σήμερα που μιλάμε τέλος Αυγούστου? Είναι πολύ νωρίς. Όπως ξαναείπατε πριν, η ομάδα συγκεκριμένη είναι μεγάλη ομάδα. Έχει πολύ καλό ρόστερ, ποιότητα και τα φέρνει για να κερδίσουμε. Οπότε όλα είναι καλά. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ.